Μετά και Άγια θα δει και φέτος η Κρήτη τους Έλληνες παραθεριστές, καθώς η δύσκολη οικονομική συγκυρία σε συνδυασμό με τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις κάθε νοικοκυριού τους έχει οδηγήσει στον περιορισμό των καλοκαιρινών τους διακοπών. Ο λόγος? Δεν υπάρχει χρήμα. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε αποφασίσει. Και να μαζέψουμε πρώτα και τα λεφτά, να δούμε πώς είμαστε οικονομικά και αναλόγως βλέποντας και κάνοντας. Δεν νομίζω. Ο λόγος? Δουλειές. Οι Έλληνες έχουν λείψει από τα ελληνικά ξενοδοχεία και λογικό είναι και από τα αρθεμιώτικα. Τα τελευταία χρόνια οι διανυκτερεύσεις και οι διαμονές των Ελλήνων στον ξενοδοχειακό χώρο είναι βαίνουν μειούμενες. Οι επαγγελματίες της εστίασης που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στους Έλληνες πελάτες φέτος δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το πώς θα κυλήσει ο Αύγουστος. Ακόμα και η τελευταία αύξηση του ΦΠΑ έχει ήδη επιφέρει αρνητικές συνέπειες στον κλάδο. Ξοδεύουνε, δεν ξοδεύουν όπως παλιά, αλλά ξοδεύουνε. Η αλήθεια είναι ότι όλοι είναι λίγο συγκρατημένοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξοδεύουνε. Είναι καλύτεροι ποιοτικά τουρίστες από τους ξένους. Επειδή πέρυσι δεν αυξήσαμε τις τιμές λόγω ΦΠΑ, το απορροφήσαμε, είδαμε ότι δεν γίνεται. Αύξησαμε τις τιμές φέτος και βλέπουμε ότι ειδικά ο Έλληνας δυσκολεύεται. Και ο τουρίστης βέβαια, αλλά ο Έλληνας ακόμα περισσότερο. Και ενώ ο εσωτερικός τουρισμός οδεύει από το κακό στο χειρότερο, τα μηνύματα για τους αλλοδαπούς επισκέπτες είναι ενθαρρυντικά, παρά το ότι οι τζίροι είναι περιορισμένοι. Οι πληρότητες στα αρθεμιώτικα ξενοδοχεία έχουν χτυπήσει κόκκινο, με τους τουριστικούς επιχειρηματίες να εκτιμούν πως αυτό θα διατηρηθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω στα έσοδα πώς θα πάμε στο τέλος. Φαίνεται τα έσοδα να μην είναι ανάλογα με τις διανυκτερεύσεις. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει και θα φτιάξουν και τα έσοδα. Τώρα, στο σύνολο της επικράτειας θα έχουμε μείωση στα έσοδα. Αυτό είναι γεγονός. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τη δεύτερη ευκαιρία, αυτό που είχα πει προκαιρού, για την επόμενη σεζόν, δεδομένου ότι δεν θα συμβεί κάτι που θα αναστείλει ξανά αυτή την ευκαιρία, δηλαδή με λίγα λόγια να μην ξαναβάλουμε κανένα αυτόν γκολ. Για το Ρέθυμνο όμως το μεγάλο στοίχημα ήταν και παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Οι ξενοδόχοι κάνουν ήδη επαφές ώστε να προσελκύσουν Σκανδιναβούς και Ρώσους επισκέπτες. Κάνουμε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Στα πλαίσια που βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός το χειμώνα είναι κλειστός, μήπως μπορέσουμε και ξεκινήσουμε εμείς αυτό που είχαμε ξεκινήσει στο παρελθόν πριν από 2 χρόνια και το σταματήσαμε, να το επαναλάβουμε και να έχουμε αυτή τη φορά θετικότερα αποτελέσματα. Με Σκανδιναβούς, με Ρώσους, με ό,τι όποιον, εν πάση περιπτώσει, είναι εύκαιρος και που μπορεί και θέλει να ακολουθήσει. Φέτος πάντως ολόκληρη τουριστική περίοδος κυλά με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ενώ κάθε αρνητικό γεγονός που συμβαίνει εντός ή εκτός των συνόρων της Ευρώπης ανακόπτει την πορεία του ελληνικού τουρισμού.